Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ανοίγει ένα βλογκάκι. Θα σας πάρουμε αρκετές μερούλες, πιστεύω, μαζί μας. Πάμε, έλα. Πάμε. Κατεβήκαμε λίγο κάτω. Πάμε, παιδί μου. Στον μπεμπάκο μας. Έλα. Να παίξει λίγο η Λιδία από κάτω. Ανέβα σκαλοπατάκι. Μπράβο. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό στη Ρόδο. Πάρα πολύ ωραίο καιρό. Πάμε στον μπαμπά να του δώσουμε το μπουκάλι που το θέλει. Πάμε να παίξουμε και έλα. Στρίψε τώρα. Πάμε σε λίγο. Wow, γατούλα. Έλα μπαμπάκο. Έλα μαμάκο. Κάτι κάνει εδώ μηχανικά με τη μηχανή και όλα αυτά. Τα έχει λύσει όλα, βάζει λάδια. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μην πας στο ξένο σπίτι, έλα. Μπορείς να μην κυνηγάς τη γάτα. Wow. Έλα πάμε. Πού πας εκεί? Μπορείς να μην πειράζεις πράγματα. Ε, άστα αυτά. Έλα πάμε. Άστο κάτω, βρωμιά. Βρωμιά. Βρωμιά είναι αυτό. Πάμε. Πάμε να παίξουμε. Εγώ πάω μόνη μου. Θα έρθεις. Έλα. Λιδία. Πάμε. Πάμε από εκεί να παίξουμε. Έλα. Σιγά 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 την άλλη φορά. Έλα. Έλα από εδώ. Δεξιά. Σιγά. Αχ, λουλουδάκια. Έλα να κόψεις. Έλα εδώ να κόψεις, λουλουδάκι. Λιδία. Κοίτα. Wow. Κοίτα. Κοίτα. Έλα. Πάρτου. Wow. Έλα από εδώ, Λιδία. Έλα από εδώ, παιδί μου. Πάμε από εδώ. Έλα. Και αυτό κάνω, αυτή τη δουλειά. Πιλαλάει και την κυνηγάω. Είναι γι' αυτό ένα είδος γυμναστικής. Έλα. Θες να πάμε από εδώ? Έλα. Πολύ ωραία είναι εδώ. Και τι σας έλεγα, ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό στη Ρόδο. Πάρα πολύ ήλιο, ζέστη. Και μέχρι να κάνει ο Νέστης τη μηχανή, να αλλάξει λάδια, θα καθόμαστε εδώ να παίζουμε. Θα τον βοηθήσω κι εγώ άμα θέλει κάτι. Πάμε. Ναι. Πού πας? Θα κόψεις κανένα λουλουδάκι? Wow. Θα κόψεις κανένα λουλουδάκι? Πάνω κάτω. Δεν βαριέται. Οπα. Οπα. Σήκω. Πάμε στον μπαμπά. Πας μόνη στον μπαμπά? Ναι. Εδώ είναι και ο Νέστης. Τατάμ. Είσαι λίγο λερωμένος. Ναι, και αυτό γιατί έκανα βλακή. Και αλλάζεται τα λάδια της μηχανής. Πες, τι έκανες? Τι να πω. Άλλαξες λάδια στη μηχανή? Όχι, πριν στο πάνω να έβγαλα τα παλιά και άλλαξα το φίλτρο του λαδιού. Και μου έπεσε η βίδα μέσα στα παλιά τα λάδια. Τέλεια. Ναι. Γι' αυτό κάθομαι και σκουπίζομαι τώρα. Γιατί γίναμε λίγο χάλια. Όχι πολύ λίγο. Όσο πατάει ο ελέφαντας. Τέλεια. Μαύρα νύχια και μαύρα χέρια, νιώθω μαύρο. Το πετάει. Εντάξει, αφού έχω πάνω το καθαριστικό. Τι τυχαία. Για πες αγάπη μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Σου αρέσει να μαγειρεύεις? Να δουλεύεις. Πες, σου αρέσει να μαγειρεύεις? Όταν με αφήνεις. Α, γιατί δεν τον αφήνω. Επειδή λένε ότι μου είπε μια κοπέλα ότι μαγειρεύεις και κάνεις δουλειές και εγώ δεν κάνω τίποτα. Ποιος δεν κάνει τίποτα? Εγώ. Επειδή μαγειρεύεις εσύ μια φορά σε 1000 χρόνια που με παρακαλάει να τον αφήσω να μαγειρέψει γιατί του αρέσει.
Έχω φάει απαγορευτικά από την κουζίνα εδώ και 6,5 χρόνια. Μπράβο. Εσύ δηλαδή δεν κάνεις τίποτα. Σε κάτσε και κόβεις βόλτες τα πράγματα στο σπίτι μόνο του. Τραβάω μόνο βίντεο. Ναι. Γιατί όχι. Θα μου μάθεις και εμένα το κόλπο. Ναι, με. Ποιες είναι μαγικές λεξούλες. Να, μέχρι και η Λιβία βοηθάει εδώ τον μπαμπά. Γιατί του είπα ότι έχουμε ανοίξει και τόσες φορές μοτέρ και φτιάχνουμε τα μηχανάκια μαζί. Τώρα έχω τη νέα γενιά του βοηθού. Εγώ σταμάτησα να βοηθάω. Εσύ πάει, βγήκε στη σύνταξη. Να σου πω. Μηχανικέ μου. Ναι, το κατάλαβε τι λέμε. Έχει πάρει το κλειδί, έχει πάρει διάφορα εδώ πέρα. Το θέλω το δεκαράκι, αγάπη μου. Καλά το πήρες. Το κατσαβίδι δεν το θέλω. Εντάξει, τελείωσαμε το κατσαβίδι. Ό,τι ήταν να βγάλουμε το κατσαβίδι, το έβγαλα. Ναι, μηχανικά ρε μου. Πόσο τελείωσες, πάμε πάνω. Όχι, τώρα πρέπει να βάλω το κέρμα για τα λάδια. Χωρίς λάδια, την αφήσω στη μηχανή. Μόνο να βγάλουμε, δεν θα ξαναβάλουμε. Άντε, βάλτε. Βρε, μην κυνηγάς τη γάτα. Μη τι κυνηγάς, σε ντρομάζεις. Πού πας. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα, έλα. Προχώρα. Προχώρα στη γατούλα. Προχώρα, πίνε στον μπαμπά. Φώναξε τι. Τι είναι στον μπαμπά. Α, στη γατούλα. Πήγαινε. Ανεβαίνουμε. Πως ανοίγουμε με ένα χέρι. Γιατί στο άλλο χέρι είναι η Λιβία. Τα κλειδιά. Και εδώ το κινητό. Άμε, ανοίξαμε. Σούπερ. Έλα, μπες. Πάμε. Ο Ανέστης τώρα πετάει τα σκουπίδια. Αυτά που χρησιμοποιείς για να πετάξεις τα λάδια. Τα λάδια εννοώ τα μπετονάδια για αυτά. Αυτά. Και τώρα θα ετοιμάσουμε τη μικρή για ύπνο. Θα την κάνουμε μπάνιο, θα την αλλάξουμε, θα φάει. Θα πιει το γάλα της. Μαζί. Γιατί μαζί τα κάνουμε όλα. Οπότε ναι, μην το λέμε ξανά και ξανά αυτό. Γενικά. Έτσι είμαστε εμείς. Αν υπάρχουν κακοπροαίρετοι να φύγουν από εδώ, άμα δεν θέλουν να τους βλέπουν, αν δεν θέλουν να το δουν σαν θετικό, εμείς είμαστε της άποψης ότι μαζί κάνουμε πιο το παιδί, μαζί τα κάνουμε όλα. Και μπάνιο τι κάνει, και πάνε σε αλλάζει και την ταΐζει, όπως και εννοείται το κάνω κι εγώ, και την κοίμιζε και την ανούριζε και τα πάντα. Και εκείνος ξυπνάει τα πρωινά για τη Λιβία, να με αφήσει εμένα να κοιμηθώ, αλλά και εγώ ξυπνάω το πρωινά για να αφήσω τον Ανέστη να κοιμηθεί. Και γενικά έτσι είμαστε. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό ή κακό είναι όλο αυτό. Εμείς το βλέπουμε σαν κάτι πάρα πολύ καλό. Να μαγειρέψετε θέλει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλλά δεν τον αφήνω γιατί μου τα ανακατεύει όλα. Πραγματικά μου κάνει μια κουζίνα μετά χάλια, οπότε μου το πει το παρέξω αυτό. Αλλά μου τα αλλάζει θέσεις, ξέρετε. Ενώ εγώ αλλού ξέρω τι είναι, αλλού μου τα βάζει ο Ανέστης. Λιβία, έλα στο δωμάτιο. Έλα, σου άνοιξα. Μισό λεπτό. Τι έλεγα. Αυτά μου αλλάζει θέσεις κλπ. Οπότε με παρακαλάει για να μαγειρέψει, γιατί του αρέσει πάρα πολύ. Από το σπίτι του, από την οικογένειά του μαγείρευε. Οι γονείς του του είχαν μάθει. 4 αδέρφια συνολικά στην οικογένεια, οπότε η μητέρα του δεν είχε χρόνο να τα κάνει όλα μόνη της και όλα τα σχετικά. Μισό λεπτό. Μπορείς να με τρομάζεις. Λοιπόν, Λιβία, σε βλέπω. Κατέβα κάτω σιγά σιγά. Από τη μητέρα του και το σπίτι του γενικά τα έχει μάθει όλα αυτά και εμείς έτσι τα κάνουμε, έτσι συνεχίζουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Μισό να κατεβάσω τη Λιβία γιατί φοβάμαι. Επανήλθα. Βλέπετε για να βγάλω ένα πλάνο. Οπότε δεν κάνω μόνο βίντεο. Λυπάμαι. Θα σας στεναχωρήσω. Και μου κάνει και τόσο ωραία σχόλια. Όταν λέω τόσο ωραία, ενώ μου λέει για τις συνταγές μου, τους αρέσουν, ότι τις δοκίμαζες. Μέχρι να πετάξεις αυτή την βλακεία και σε έβγαλε εκτός. Ναι. Ίσως θα έπρεπε να πεις μπράβο στο παιδί που βοηθάει.
ως εκεί. Αν και η έννοια βοηθάει, εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί τα κάνουμε πάντα όλα μαζί. Από πάντα. Και όταν δούλευα κι εγώ, γιατί εγώ δεν, από τα 13 μου δούλευα, από τα 14 που με γνώρισε ο Ανέστης, ένα διάστημα είχα σταματήσει, μετά ξαναξεκίνησα τα καλοκαίρια. Και πάντα λοιπόν αυτό κάναμε, γιατί εμείς μένουμε μαζί από μικρά παιδιά, εγώ τώρα είμαι 21. Οπότε και, και πρόπερση, γιατί πέρυσι δεν δούλεψα, ήμουν Αίγιος. Πρόπερση εδώ σεζόν στη Ρόδο, σε μαγαζί εγώ, γυρίζαμε, ο καθένας από τη δουλειά του, κάναμε τις δουλειές μαζί. Αφήστε που μια περίοδο, ένα μισή μήνα, ναι, δούλευα εγώ βράδυ, ο Ανέστης πρωί. Δηλαδή, ερχόταν ο Ανέστης 4 η ώρα, εγώ έφευγα 3 η ώρα, οπότε δεν συναντιόμασταν καν, και εγώ γυρίζα 1 η ώρα το βράδυ, 2, ανάλογα τη δουλειά στο μαγαζί. Οπότε δεν συναντιόμασταν καθόλου για ένα μισή μήνα. Του μαγείρευα, το άφηνα φαγητό και την άλλη μέρα. Έτρωγε, μου άφηνε αυτό φαγητό ή μου έκανε μια σαλάτα, μου ετοίμαζε κάτι γενικά για να έχω φαγητό. Τις πιο πολλές φορές έτρωγα και στο μαγαζί, αλλά και στο σπίτι. Ή μου έκανε. Μου ετοίμαζε πράγματα το πρωί πριν φύγει, ή πρωινό. Διάφορα. Αυτό έτσι λειτουργούμε εμείς. Πάντα. Πάντα έτσι. Και πιστεύω είναι το καλύτερο. Τώρα κάποιοι άντρες που δεν θέλουν να βοηθάνε, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα, θέλουν απλά να γυρίζουν από τη δουλειά και να κάθονται σε ένα καναπέ. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Όχι ότι έχω την απέτηση μετά τη δουλειά να κάνει κάτι. Απλά θα μπορεί π.χ. να με ξεκουράσει μία μισή ώρα, να κρατήσει το παιδί, ξέρω εγώ, ώστε να κάνω δύο πράγματα για μένα ή κάτι το άλλο που θέλω να κάνω, ένα μπάνιο με την ησυχία μου και όλα αυτά. Αν ήταν κάποιος ο οποίος θα ήξερε ότι δεν θα με βοήθαγε ούτε μετά το παιδί στο να το κρατήσει, δεν θα κάναμε παιδί εννοείται. Γι' αυτό το κάθε ζευγάρι ξέρει ποιον θα διαλέξει να κάνει τα παιδιά του, να συζήσουν, να περάσουν όλη τη ζωή μαζί. Οπότε γι' αυτό διαλέγουμε τον άνθρωπό μας. Αλλιώς δεν τον διαλέγαμε, αν ήταν όλοι ίδιοι. Όπως και πάρα πολλές οικογένειες δουλεύουν οι γυναίκες και οι άντρες είναι στο σπίτι και προσέχουν τα παιδιά, γιατί έτσι τα έχει φέρει η ζωή. Γιατί πλέον πολλοί κόσμος έχει χάσει τη δουλειά του. Και πολλές γυναίκες έχουν τη δουλειά τους, αλλά οι άντρες δεν βρίσκουν. Οπότε και αυτό μπορείς να το δεις σε κάποια οικογένεια, δεν θα το κοροϊδέψεις. Είναι φυσιολογικό, είναι τι θα πεις. Α, κάθεσαι εσύ, θα του πεις και η γυναίκα σου δουλεύει. Δεν είναι έτσι. Ό,τι και να δείτε, λίγο διαφορετικό από αυτό που κάνετε εσείς, μην το κρίνετε, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Το οτιδήποτε. Έλα, δεν την έσπασες την κιθάρα σου. Έλα. Πήγαινε στη μαμά. Σου έπεσε, αλλά δεν σου έσπασε την κιθάρα, έλα. Έλα, σου έπεσε. Αλλά δεν έσπασε, έλα. Παίζω εδώ τη Λιδία μου, δημητριακά μεγάλα. Ναι, παιδί μου, εντωμεταξύ το πόσο θέλω να σας ευχαριστήσω όλες εσάς που λέτε μπράβο που μαγειρεύει και μπράβο που κάνει δουλειές και όλα αυτά, πόσο σας ευχαριστώ πραγματικά για τα καλά σας λόγια, είστε απίστευτες και προπάντων δεν έχετε κακία μέσα σας και σας αρέσει να λέτε το θετικό σας λόγο και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είναι στην πλειοψηφία εκεί έξω. Γιατί στη μειοψηφία δεν δίνουμε σημασία. Απλά τα λέμε, μπας και προσπαθήσουμε να τους αλλάζουμε γνώμη, να βελτιώνονται. Σαν πολλές άλλες κοπέλες που μου έχουν στείλει ότι παλιά σε είχα παρεξηγήσει, παλιά δεν μου άρεσε αυτό που έκανες, μου αρέσει που βελτιώνεσαι. Και γενικά υπάρχει μια συζήτηση. Οπότε... Σας ευχαριστώ για όλα, πραγματικά. Το βλογκάκι σήμερα πάρα πολύ ήρεμο. Το άνοιξα έτσι απόγευμα πριν. Έτσι να κάναμε λίγο παρεούλα. Μπράβο. Θα βάλουμε μετά να δούμε για καμιά ταινία με τον Ανέστη. Οπότε θα σας δείξω. Αυτά. Θα κάνουμε μπανάκι τη Λιδία πρώτα να κοιμηθεί. Θα βάψω και τα μαλλιά μου σήμερα. Ελπίζω βασικά να το βάψω. Δεν γίνεται. Το έχω αφήσει κι άλλο στα τέταρτη μέρα. Σήμερα είναι άλλωστα. Να τα βάψω. Γιατί έχει βγει μια ρίζα, τρία δάχτυλα.
Οπότε, μετά που θα βάλουμε για ύπνο τη Λιδία, θα την κάνουμε πάνω και όλα αυτά. Θα σας δείξω και λίγο με τα μαλάκια μου, θα σας δείξω και τι ταινία θα βάλουμε να δούμε. Προσπαθήσαμε να δούμε μια τρομακτική, αλλά δεν μπορώ να βλέπω τρομακτικές. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ πραγματικά. Μωρή. Είχαμε κολλήσει μια περίοδο με τις γοργόνες και βλέπαμε, σας το είχα ξαναπεί. Τώρα θα δούμε τι θα δούμε. Θα δούμε ποια ταινία θα βάλουμε, θα σας πω. Στην τηλεόραση και Survivor που βλέπαμε, το βαρεθήκαμε πια. Όλο φασαρίες, τσακωμή. Δεν μπορώ να το βλέπω. Μου σου πάνε τα νεύρα. Τσακωμή και φασαρίες και φωνές και ο ένας να λέει για τον άλλον. Έλειος. Νίσταξε. Σημάδια ότι νίσταξε. Τρίβει ματάκια, τρίβει προσωπάκια, τρίβει μητούλα. Μόνο το House of Fame βλέπω. Που οκ, τραγουδάνε. Εντάξει. Τι κάνεις Μαρή. Ναι, αλήθεια. Η επόμενη μέρα το απόγευμα. Από απόγευμα σε απόγευμα σας πηγαίνω. Κόψα φραουλίτσες στη Λιδία. Να δείξω αγάπη μου. Εδώ τις έχω κόψει φραουλίτσες να φάει κομματάκια. Και τρώει τις φραουλίτσες της. Θα πάμε μετά και βολτούλα. Οπότε θα σας πάρω μαζί. Θα πάμε για περπάτημα. Να σας δείξω πώς περπατάμε. Θα σας πω ακριβώς τι ώρα θα φύγουμε το σπίτι περπατώντας. Και τι ώρα θα γυρίσουμε. Το κάνουμε συχνά αυτό. Απλά δεν μπορώ να σας το δείχνω. Δεν γυρίζω κάποιο vlog και είναι στις μέρες, ας πούμε. Γιατί, θα σας πω. Πώς να σας το πω. Π.χ. γυρίζω σήμερα βλογκάκι και έχω υπολογίσει, έχω σκεφτεί βασικά, να κάνω κάποια πράγματα. Οπότε, αυτά σας δείχνω. Και την άλλη μέρα που εγώ ξεκουράζομαι και έχω και το μοντάζ, που θα το κάνω το βράδυ το μοντάζ, το απόγευμα έχει προηγηθεί βόλτα, περπάτημα, γιατί κάνει καλό το περπάτημα και στη διατροφή. Με βοηθάει πάρα πολύ. Δεν το βλέπετε και μου λέτε να περπατάω κιόλας. Δεν με ρωτάτε αν περπατάω. Περπατάω και πάρα πολύ. Και θα σας δείξω πόσο. Κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα. Και σύν ότι όταν το παιδί κουράζεται, αγκαλίτσα. Και ξέρετε, μία εγώ, μία ονέστης, δεν αλλάξει. Φυσάει λίγο σήμερα. Αλλά οκ, θα ντύσουμε καλά τη μικρή. Εμείς δεν κρυώνουμε. Γιατί μικρή είναι το θέμα. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραία μέρα γενικά, πολύ ωραίες μέρες, σας τα έχω πει πάλι. Καλοκαίρι έχουμε. Τέλος πάντων, εγώ τώρα μαζί έχω βαρκουδιλάκια. Επειδή φυσάει, στεγνώσανε πάρα πολύ γρήγορα από το πρωί. Και απλώνω τώρα το άλλο πλυντήριο, ώστε να το βγάλω αυτό, να τα μαζέψω αύριο. Φεύγουμε, δεν ξέρω αν ακούσατε, φεύγουμε, ετοιμαστήκαμε. Θα σας δείξω τώρα. Θα σας δείξω και τι ώρα είναι από το κινητό του Ανέστη, τι ώρα ξεκινάμε και τι ώρα τελικά θα γυρίσουμε. Τι ώρα είναι? Για δείξε. Ώρα Ελλάδος, 7 παρά 5. 6.50. 7 παρά 5. 7 παρά 5. Ας πούμε 7. Έλα πάμε. Να είμαι, εγώ με βλέπετε. Τζινάκι έβαλα. Τα αθλητικά. Ζακετούλα και έτοιμη. Η Λιδία έτοιμη. Και αυτή και τρέχει. Βάλαμε αυτό το χοντρούλι για να είναι ζεστή. Μάτι. Πάμε βόλτα. Της πήρα και μπολάκι μαζί. Με κάθεσε εδώ κάτω, είμαι ακόμα, δεν έχω. Αν και δεν έχει κόσμο. Λοιπόν, και μπολάκι με τις φράουλες. 3 crackers και 2-3 φουντούνια τις έβαλα μέσα και χυμό τις πήρα μαζί. Οπότε αυτά, ξεκινάμε και πάμε βολτούλα και έχει και ωραία μέρα. Πάμε και την κάρτα μου την πήραμε, θα πάμε και May Market, πήραμε. Να πάμε May Market να πάρω κάτι που θέλω, δύο πραγματάκια. Θα τα βάλω στην τζαντούλα, την έχουμε. Ωραία. Θα τα βάλω στην τζαντούλα εδώ μέσα. Και να μην έχουμε σακούλες στα χέρια. Αυτά.
7 και 20 φτάσαμε My Market. Θα σας δείξω μετά τι πήρα. Δύο πραγματάκια. Εδώ η Λίδια πίνει το χυμό της. Τι ώρα είναι εδώ. 7 και 25. Και τώρα πίνει το χυμό της. Και την κουβαλάμε, γιατί δεν θέλει να περπατήσει. Εγώ το μεταξύ έσκασα. Έβγαλα τη ζακέτα, δεν γινότανε. Και 36, φτάσαμε εκεί που θέλαμε. Κάπου εδώ είμαστε, δεν ξέρετε τώρα που είναι εδώ στη Ρόδο, ούτε εγώ ξέρω πως λέγεται ο δρόμος. Σκάσαμε, βλέπω 2-3 με μπουφάν και λέω, δεν σκάνε. Ναι, πήρα και 2 μπλου, δεν πειράζει, δεν κάνει να πιω μπλου και τέτοια, θα πιω ένα τώρα σιγά. Τα άλλα 2 πραγματάκια θα σας τα δείξω μετά στο σπίτι. Και δω τη φορά, δεν υπάρχει κανένας. Τι άλλο, αυτά. Η Λίδια ξετρελαίνεται εδώ με τα σκυλάκια. Έχει σηκωθεί εδώ πέρα το παντελόνι από τις αγκαλιές, η μπλούζα. Βλέπεις το σκυλάκι. Αλήθεια. Ναι. Wow. 7 και 40 φτάσαμε στον προορισμό μας. Οπότε 40 λεπτά περπάτημα και μετά 40 για γυρισμό. Οπότε τώρα σας αφήνουμε και τα λέμε πάλι όταν θα έρθει η ώρα για να φύγουμε. Πήγε 8.30 ώρα. Έχει νυχτώσει πάρα πολύ όπως βλέπετε. Πού το κινητό σου, να δείξουμε και την ώρα. 8.30 είναι. Ναι, αλλά... Ξέχασες τίποτα? Να, κάτι είναι εντύπωση ότι άφησα τη μάσκα. Α, και εγώ θέλω τη μάσκα. Λοιπόν, αφού βγούμε από εδώ πέρα. Γιατί... Ελλάδος, 9 πάνε 25. 8 και 33 δεν λέει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είμαι σε ένα σκοτάδι, δεν βλέπετε τίποτα, αλήθεια. Μέχρι την επόμενη λάμπα, τι να δείτε κι εσείς. Ήμασταν σε ένα σπίτι και τώρα φεύγουμε. Πάμε στο δικό μας σπίτι να ετοιμάσουμε τη Λιδία που νύσταξε για ύπνο. Τώρα έβαλα και τη ζακέτα γιατί, okay, τώρα 8.30 ώρα, κάνει λίγο ψύχρα. Και πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, είχαμε πάει και στο κουμπάρο μας. Η Νονά έλειπε, ήταν όμως εκεί ο Νονός με τα παιδιά. Και έπαιξε λίγο η Λιδία. Κάτσαμε εμείς λίγο. Τι ώρα πήγε τώρα? Ούτε που ξέρω. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω πότε θα ανέβω αυτό το βίντεο, μην έχουμε καμιά απαγόρευση τότε. Τώρα δεν έχουμε. Τι ώρα είναι? Μισό λεπτάκι. Ώρα Ρόδου. Ώρα Ρόδου, ναι. 9 και 4. 9 και 4. Την πήρε ο Ανέστης αγκαλίτσα, γιατί δεν ήθελε εμένα, ήθελε τον μπαμπά. Το μπλου που παιδεύω τόσες ώρες, μαζί με τον Ανέστη, το άλλο το έχω στην τσάντα μου ακόμα. Ενώ είχα πάρει ένα για τον καθένα, εδώ είναι κάτι ρουχαλάκια και κάτι παπουτσάκια που βλέπω μας έδωσε ο Νονός της μικρής για τη Λιδία. Θα σας τα δείξω στο σπίτι. Και την έχουμε πάει βραδινή τσάρκα. Μέρα φύγαμε, νύχτα γυρίζουμε. Οπότε, από όσο καταλαβαίνετε, περπατάμε πολύ και μείνουμε ζητώ αν καθόμαστε και κυνηγάμε την Λιδία. Γιατί δεν κάθεται καθόλου, οπότε τώρα που πάμε σπίτι θα την ετοιμάσουμε για ύπνο. Θα κοιμηθεί όλη νύχτα, ελπίζουμε, να τρίβει και ματάκια. Το θέμα είναι, αγάπη μου γλυκιά, ότι με την ελπίδα θα μείνουμε. Δεν νομίζω, έχει κουραστεί αρκετά, έπαιξε τώρα και με τα παιδιά. Παίζανε εκεί με τα παιχνίδια, οπότε κουράστηκε. Θα σας παίρνουμε μαζί μας και στις βολτούλες έξω. Γιατί τα πιο πολλά vlogs θα κάνω σπίτι που είμαι πιο χαλαρή. Γιατί και τώρα έξω που βγήκαμε δεν μπορούσα να τραβήξω πολλά πλάνα. Εντάξει, τι γίνεται και, και στους κουμπάρους που πήγαμε και στο φίλο πριν που πήγαμε, ξέρετε. Μια αγάπη. Αλλά ναι, θα προσπαθώ να σας παίρνω μαζί. Αυτά. Πω πω, και έχει ησυχία τώρα έξω και τσιρίζει η Λιδία. Δεν περνάει άνθρωπος έξω, μόνο κάτι αμάξια. Και θα ακούνε μια τσιρίδα. Τώρα τα μαγαζιά ετοιμάζουν κάποια που είναι ανοιχτά έτσι να κλείσουν. Ξανά καλικούρα. Γιατί έτσι μόνο ηρεμή.
Για να με τζιρίζει, καταλάβατε. Όχι ότι έχει κάτι, αλλά. Καλή κούρα. Και το μια κατούλα, Λιδία. Και πριν είχε σταματήσει και χάιδευε ένα σκυλάκι από έναν κύριο που το κράταγε. Και χάρηκε πάρα πολύ. Ήσυχο σκυλάκι, το χάιδευε η Λιδία. Wow, έκανε η Λιδία. Και ράπανε το σκυλάκι. Ναι. Έχει πάει 9.30 και νιώθουμε. Λες και έχουμε βγει βόλτα να πάμε για ποτό ή έχουμε πάει στα μπουζούκια. Ένα πράγμα. Νυχτοπερπατήματα και έτσι. Είναι 9.30 γι' αυτό. Ναι. Όταν έχουμε την απαγόρευση μέχρι τις 9. Ήταν η απαγόρευση μέχρι πότε ήταν. Βγαίναμε από τις 5 έξω. Τι να κάνουμε. Τώρα που μπορούμε να βγούμε και λίγο πιο αργά, έτσι να περάσει η ώρα για να κουράζεται και η μικρή. Αυτά. Κατά τις παρατέταρτος, ένα τεταρτάκι θα είμαστε σπίτι. Αυτά. Και 36 και φτάσαμε. Και η Λιδία σχεδόν κοιμήθηκε. Επάνω καλή κούρα στον Ανέστη. Βάλαμε τη Λιδία για ύπνο. Και τώρα καθόμαστε λίγο, μια και καθίσαμε λιγάκι. Θα σας δείξω αυτά τα δύο πραγματάκια που πήρα από τα My Market πριν και αυτά που μας έδωσε και ο νονός της Λιδίας. Αμέ, θα σας τα δείξω και αυτά. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ, το οποίο είναι μια φορμίτσα ροζουλί. Αυτό εδώ το οποίο είναι σαλοπέτα με τον Goofy, τον Mickey και τον Donald. Πάμε σε αυτό εδώ το οποίο είναι ένα... Τι είναι? Α, τι είναι αυτό? Ένα ολόσωμο που φοράει η Λιδία. Βολεύουν αρκετά και για τον ύπνο και γενικά τέτοιο ολόσωμο φοράει και στον ύπνο για να μην μου ξεντύνεται. Να μην μου ξεντύνεται, εννοώ να μην πετάει τα ρούχα της και να μην πετάει τις κουβέρτες από πάνω της. Οπότε αυτά τα ολόσωμα με βολεύουν και πάντα αυτά τις βάζω. Μια ζακετούλα. Πετσετούλα. Μας έχει ξαναδώσει πετσετούλα γιατί είναι Λιδία τέτοια. Να δούμε αυτό. Α, αυτό είναι ένα μπλούζο φορεματάκι. Ναι, η γατούλα εδώ, είναι 100% τώρα στη σακούλα και αυτό εδώ τι τέλειο, κοίτα ναι, στο γουνάκι, η Λιδία. Μπράβο, θέλει και γουνάκι. Εντάξει, έχει και γουνάκια, αλλά να σου πω, να σου πω να γελάσεις. Ένεστη, μέσα η σακούλα είχε και δύο ζευγάρια παπούτσια. Είχε δύο ζευγάρια παπούτσια. Αλλά εκεί που παίζαν τα παιδιά μαζί με τη Λιδία, η Λιδία ανέβαινε πάνω στη σακούλα και τα πάταγε και είχε αφήσει από ένα παπούτσι. Τα άλλα μάλλον τα έβαλε κάτω από τον καναπέ. Εντάξει. Θα πάρει τον νονό της να γελάσει. Πάρ' το να του πεις μετά. Εντάξει, είναι ένα παπουτσάκι εδώ σαν τα ολιστεράκια αυτά, ξέρετε. All Star βασικά είναι. Να το. Και αυτό εδώ, το οποίο όπως βλέπετε, είναι από ένα. Τα άλλα τα στείλανε κάτω από τον καναπέ. Αφού παίζανε, εντάξει, τι να κάνουμε. Και ανέβαινε λίγο πάνω στη σακουλίτσα αυτή και έπαιζε. Καλά, οτιδήποτε βρει το πιάνει και παίζει και λεφτά. Τέλος πάντων, το ταπεράκι, το μπολάκι που τις πήρα μαζί με να, τα crackers, το ένα που της το έδωσε το πέταξε στο δρόμο, δεν ήθελε να το φάει, στο δρόμο εκεί που καθόμασταν κάτω στην αυλή. Το ένα το είχε φάει εδώ πριν φύγουμε γιατί τις είχα τέσσερα, οπότε έφαγε το ένα πριν φύγουμε, κάτι φραουλίτσες έφαγε ένα κομματάκι, ναι, και από τα φουντούνια της τίποτα, φραουλίτσες κομματάκια. Οπότε, τώρα πέταμα, δεν είναι να πάει κάποιος. Αυτό είναι ένα CD του Ανέστη με κάτι που το δώσε
και ο φίλος του, γιατί το είχε και ο Νέστης. Το blue που είχα πάρει 2-1 για τον καθένα μας, αλλά ήπιαμε μαζί ένα. Τώρα αυτό είναι το Ανέστη, εγώ το Monster. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το αποσμητικό από My Market. Μυρίζει φοβερά. Φοβερά γιατί ψεκάστηκα ήδη. Ναι, και τώρα θα ψεκαστώ, αλλά... Καλά τώρα. Λοιπόν, μυρίζει τέλεια. Θα πω να κάνω και μπάνιο, οπότε τζαμποβάζω τώρα. Θα βάλω μετά. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δεν το είχα ξαναδοκιμάσει. Συνήθως παίρνω από τα Lidl τα ρολά. Παίρνω και τέτοια σπρέι, αλλά από τα Lidl ποτέ. Και για κανένα λόγο, γιατί με το που βάζεις θα σπρίζει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά τώρα πήρα σε σπρέι από My Market και πήρα αυτό εδώ. Έκανε στα 2 ευρώ. Είχε κι άλλα. Με 3-4 ευρώ ένα συν ένα, κάτι τέτοιο. Της Dove. Αλλά και της Dove. Δεν ξέρω ποιο είναι που ασπρίζει, που σε ασπρίζει. Ένα είναι, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Τέλος πάντων. Οπότε αυτό δεν ασπρίζει, δεν αφήνει σημάδι. Να. Βλέπετε, το άλλο, να το ψεκάσεις έτσι ειδικά από κοντά, σε έχει ασπρίσει. Από Lidl γενικά. Γενικά τα ξέρετε, το κάνουν αυτό τα σπρέι. Οπότε αυτό... Να, κάντε το άμα θέλετε κάτι, screenshot, ό,τι θέλετε. Να το βρείτε στα My Market. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα chips ρυζιού. Από κάστανο ρύζι ολικής άλεσης. Από καστανό ρύζι ολικής άλεσης. Νομίζω ότι έλεγε κάστανο, ό,τι να είναι. Με ελαιόλαδο χωρίς συντηρητικά. Οπότε κάποια στιγμή σε κάποιο από τα βίντεο διατροφής θα σας το δείξω. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Και εννοείται πήρα. Πώς τα φόρεις όλα αυτά. Η τσαντούλα, ε. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ που δοκίμασα ήδη με πρωτεΐνη στο βιντεάκι διατροφής. Φοβερό. Μόνο αυτό θα πω. Λες και τρως λάκτα, λες και τρως μπουένο, λες και τρως, δεν ξέρω. Πήρα λοιπόν και αυτό που επίσης το δοκίμασα. Πήρα αυτό που δεν το έχω δοκιμάσει, νομίζω πως δοκίμασα αυτό. Πολύ τέλειο, φοβερό. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Την προηγούμενη φορά νομίζω δεν το είχε. Με βανίλια, wow. Θα είναι θεϊκό. Εντάξει. 4 ευρώ. Εντάξει, αλλά και ένα τσίπς άμα πάρεις, 1 ευρώ κάνει. Οπότε έτσι κάπως το έχω, ούτως ή άλλως έπαιρνα κάθε μέρα σχεδόν τσίπς. Πολλές φορές και 2 έτρωγα. Οπότε τώρα με διατροφή ένα τέτοιο τη μέρα, μια χαρά είναι. Δεν για κάθε μέρα, κάθε δεύτερη, όμως όταν θέλω κάτι γλυκό έτσι, είναι τέλειο. Γιατί είναι πραγματικά λες και τρως γλυκά. Αυτά ήταν που πήραμε. 4, 5, 6, 7, πόσο, κάπως τα αυτά μαζί με τα blue, κάπως 8 ευρώ δώσαμε στο My Market. Ούτε που θυμάμαι. Κάπου και ούτε 8, 4 ευρώ οι μπάρες. Τα blue πες 6, 2 το αποσμητικό 8 και ένα το chips ριζούγιου 9, κάπου εκεί. Πες 10, δεν είναι και πότε. Ούτε 10, δεν ήταν στρογγυλόιτ, δεν ήταν διψήφιο, ήταν μονοψήφιος αριθμός. Αυτά, δεν έχω κρατήσει τώρα πόδι, θα σας βάλω του μούλης, αλλά σας είπα από 1 ευρώ κάνουν αυτά, 1 και 9, 1 ευρώ και 9 λεπτά κάνουν το κάθε ένα. Γι' αυτό κάνουν 1,8. Ένα λεπτό διαφορά. Θα παίρνουμε για τις γεύσεις αυτό. Διαφορετικά εννοώ. Αυτά σας αφήνουμε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Πείτε μου αν θέλετε να σας παίρνουμε έτσι μαζί βουλτούλες. Δεν ξέρω. Ανέστη μου, θες να πεις και εσύ κάτι. Τι να πω, γραμματέα. Το μόνο που ελπίζω είναι τώρα που είναι ήσυχα. Να κοιμηθεί. Δεν ξέρω αν με ακούγεται. Λέει ότι το μόνο που θέλει είναι να κοιμηθεί τώρα η Λιδία, να μην σηκωθεί. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Να περνάτε όμορφα. Και τα λέμε σύντομα, μα σύντομα, 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 μα πολύ πολύ σύντομα, σε επόμενο βιντεάκι.